Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, μαζί και απόψε εδώ στην ενημερωτική εκπομπή υπάρχει θέμα. Με τον Κυριάκο Μάνεση για μία ώρα. Σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας την κυρία Κατερίνα Μωθονέου, την αντιπεριφερειάρχη, την χωρική της Ζακύνθου, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά και μέλος της Διοίκησης του Διαβαθμιδικού ΦΟΣΔΑ. Νομίζω θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Για πρώτη φορά ζωντανά εδώ στις εγκαταστάσεις του ΣΤΑΡΤ. Λοιπόν, εφόλης της ύλης. Αλλά από στιγμή στιγμή θα είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Ορμπάς, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης της Κερκυρές. Και για ποιο λόγο? Διότι σήμερα είχε συνάντηση με τον Υφυπουργό Γεωργίας. Βρέθηκε στην Κερκυρά ο Υφυπουργός Γεωργίας. Έκανε μια ενημέρωση στο επιμελητήριο σχετικά με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Αλλά το θέμα του κερκυραϊκού ελαιώνα είναι μεγάλο θέμα, σοβαρό θέμα. Να δούμε τον τρόπο με τον οποίο η περιφέρεια από τη δική της πλευρά το διαχειρίζεται, το εποπτεύει και το παλεύει. Είναι μεγάλο θέμα. Επειδή αναρωτιέσαι κάθε βράδυ τι κάνει η κοινωνία των πολιτών. Ναι. Όλα ξεκίνησαν από μια μικρή κοινωνία ευαισθητοποιημένων ελαιοπαραγωγών που παρακολουθούν το έγκλημα και θέλουν οπωσδήποτε να κάνουν κάτι, γιατί δεν πάει άλλο. Ήταν οι καταγγελίες εμάς. Είναι το φωτογραφικό υλικό που θα παρουσιάσουμε αποκλειστικά απόψε. Και βεβαίως η προσπάθειά τους να έρθουν σε επαφή τόσο με τον Ζορμπά και με τον Κουρί, ο οποίος είναι ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, και βεβαίως να ζητήσουν επίμονα να τους ακούσει ο Υφυπουργός Γεωργίας. Και όλα αυτά έγιναν σήμερα σε πριν χρόνο. Τι λες? Τόσο πολλά. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Για να δούμε τα αντανακλαστικά της νέας περιφερειακής αρχής. Διότι οι δύο προηγούμενες δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Λοιπόν, έλα γιατί είναι και ακόμα δεν. Παρά την καλή θέληση και τις αποφάσεις. Και πρέπει να πάει. Το θέμα είναι ελεκτικό. Και όταν δεν υπάρχουν γεωπόνοι. Κύριε Ζορμπά, καλησπέρα. Κώστα, καλησπέρα. Δεν υπάρχει. Καλησπέρα, επί της ουσίας. Το τηλέφωνο είναι που θα έχω μείνει από μπαταρία. Λογικό είναι. Δεν μας κλείνει το τηλέφωνο. Να μην μείνουμε μόνο από ελαιόδοντρα, φρόντισε. Φροντίζουμε να μην μείνουμε. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Εγώ χωρίς να είχα μια συνάντηση με τους εκπροσώπους, τους ανθρώπους που, από το Βορρά που ασχολούνται με την προστασία του κερκυραϊκού ελαιώνα, εμβόλυμα, αφού μάθαμε ότι θα έρχονταν ο κύριος Υφυπουργός, επικοινώνησα μαζί του, έτυχε στην ώρα που είχαμε τη συνάντηση. Και τον παρακάλεσα να έρθει και εκείνος να παρευρεθεί. Το δέχτηκε με χαρά και όντως ήρθε. Και ο κύριος Κουρίς, παρόλο που είχε μια συνάντηση, την παράτησε και ήρθε σε αυτό, αναγνωρίζοντας όλοι το σημαντικό για μας, για το κερκυραϊκό ελαιώνα θέμα. Τα προβλήματα πολλά. Λοιπόν, προσέξτε. Ήδη συνονιθήκαμε τον κύριο Κουρί να επεξεργαστούμε μια απόφαση της προηγούμενης περιφερειακής αρχής βασικά καταργούσε την άδεια που παίρνανε οι παραγωγοί, οι ελαιοκαλλιεργητές. Ακριβώς, όπως μας είπε ο Γκίνης, δεν υπάρχει άδεια κλαδέματος πλέον, αλλά άδεια εμπορίας από την υπηρεσία. Ακριβώς, Κυριάκο, είσαι ενημερωμένος πλήρως. Λοιπόν, αυτό συνεννοηθήκαμε θα επανέλθει. Δηλαδή θα έρχεται πάλι αυτός ο άνθρωπος που θέλει να κλαδέψει. Αυτό έχει αλλάξει επί ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα. Ναι, ήταν μια απόφαση του κυρίου Γαλιατσάτου. Ήταν μια απόφαση. Ήταν απόφαση της κυβέρνησης. Ήταν μια απόφαση που μετέφερε το πρόβλημα αλλού. Ναι. Δεν το επέλυνε. Ακριβώς. Επέλυε, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Ακριβώς. Λοιπόν, γλώσσα λανθάνουσα και αλήθεια λέει. Συνεννοηθήκαμε με τον κύριο Κουρί. Θα επαναφέρουμε το προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή ότι θα πρέπει αυτός που θέλει να κλαδέψει την ελιά του να παίρνει άδεια πλέον με φωτογραφίες. Όχι βέβαια όμως να ενημερώνει με email και φωτογραφία το γεωπόνο. Όχι. Ο γεωπόνος θα πάει να κάνει αυτοψία. Θα σας πω, ήδη εμείς προχωράμε στην επόμενη. Όχι προχωράμε, είναι να βγει η προκήρυξη για τρεις γεωπόνους με οκτάμινη σύμβαση. Συν έναν που έβαλα εγώ τώρα με τη διαδικασία των προσλήψεων για το πάλαιο λόγω της καοκαιρίας. Έκτακτης ανάγκης μάλιστα. Έκτακτης ανάγκης, τέσσερις. Θα έχουμε τέσσερις γεωπόνους. Η προκήρυξη θα το δω τη Δευτέρα, γιατί από ό,τι μου είπαν είναι έτοιμη, είναι στο στάδιο να βγει η προκήρυξη. Οπότε θεωρώ ότι τέσσερις γεωπόνοι, εντάξει δεν φτάνουν γιατί παλιά είχαμε 20 αν θυμάστε, όμως κάτι γίνεται, κάτι μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτό. Ένα δεύτερο που έθεσαν οι άνθρωποι αυτοί στον Υφυπουργό ήταν το θέμα της να γίνουν οι ποινές
πιο. Δηλαδή, όχι τώρα. Πιο αυστηρές. Πιο αυστηρές. Είναι, είναι ναι, πολύ χαμηλό το ναι, πρόστιμο. Θα με συγχωρήσετε, είμαι από το. Μη αποτρεπτικό. Ναι, κατανοητό. Αλλά λοιπόν, θέλαμε όμως να κάνεις αυτή την παρέμβαση, γιατί το θέμα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και προκαλεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Πολύ καλά κάνετε και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε, παιδιά. Ο υπουργός είπε. Το παιδιά πηγαίνει σε μένα, Κώστα, φαντάζομαι, όχι στον Κυριακό, έτσι. Και στους δύο, και στους δύο, αφού ξέρετε, τώρα έχουμε λοιπόν. Πολλά μαζί. Λοιπόν, άστο να λέει Κώστα, συνέχισε. Το ξέρω. Λοιπόν. Επειδή εμείς είχαμε κάνει ένα έγγραφο ναι. ως προς την αυστηροποίηση των ποινών, υποσχέθηκε ο κύριος υπουργός να. Πώς να το πω, να γίνει το πιο γρήγορα, έτσι. Κοίταξε, θεωρώ ότι σιγά σιγά θα μπουν τα πράγματα σε μία σειρά. Όχι μάλλον σιγά σιγά, γρήγορα πρέπει να μπουν σε μία σειρά. Ακούσαμε τους πολίτες, τους άκουσε και ο κύριος υπουργός έτσι, με πολύ μεγάλη προσοχή. Έφεραν φωτογραφίες, κάναμε μια συζήτηση. Τους είπα ότι θα επαναλάβουμε τη συνάντηση εντός 10 ημερών για να τους ενημερώσουμε. Α, ενδιαφέρον αυτό. Οι πληροφορίες μας είναι καταιγιστικές. Η ΔΑΟΚ λειτουργεί στο πλαίσιο του μεικτού κλιμακίου. Λοιπόν, κοιτάξτε, την Τετάρτη, την Πέμπτη μάλλον. Να επιμείνουν στο θέμα των παραστατικών διακίνησης. Μας είπαν οι άνθρωποι ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει 60 παραστατικά στη τσέπη του. Λοιπόν, κοιτάξτε παιδιά, είναι μεγάλο το θέμα, πιστέψτε με. Ξέρετε ότι εγώ δεν θα το αφήσω έτσι. Η συνεργασία μου με τον Σωτήρη τον Κουρί είναι άψογη και άριστη. Θα δείτε ότι θα έχουμε εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Την Πέμπτη να σας πω, θέλω να σας πω ότι θα είμαι στο... μαζί με τον νέο διευθυντή, τον κύριο Κένταρχο, που θα αναλάβει τώρα τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, ανάπτυξης μάλλον οικονομίας στην περιφέρεια, θα επισκεφτούμε μαζί το τμήμα αυτό, θα δώσουμε οδηγίες. Πιστέψτε με, θα έχουμε γρήγορες εξελίξεις, περιμένετε και θα δείτε. Πάντως, θυμηθείτε να γίνεται έλεγχος στα ξύλα όταν μεταφέρονται, αν είναι προϊόν κλαδέματος, γιατί οι καταγγελίες μιλούν για τεράστιους κορμούς ελαιοδέντρων. Όπως ακριβώς λοιπόν, το λες. Καλό βράδυ, Κώστα. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε ένας άλλος υφυπουργός σήμερα στην Κέρκυρα, ο υφυπουργός παιδείας, ο κύριος Συρίγος Κυριάκο. Είχε συνάντηση με την Βρετανική Αρχή του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και πάμε να δούμε ένα βίντεο από αυτή τη συνάντηση. Το έθεσε ο Πρίτανης το θέμα της φοιτητικής στέγης, που είναι μεγάλο θέμα. Και να υποδεχτούμε την κυρία Κατερίνα Μοθωνέου, την χωρική αντιπεριφερειάρχη της Ζακύνθου, η οποία βρίσκεται στην Κέρκυρα. Βρέθηκε για αυτή τη συνάντηση με τον υφυπουργό Γεωργίας σε πολύ λίγα λεπτά. Τα προβλήματα, οι προοπτικές εξέλιξεις του Ιωνίου Πανεπιστημίου αλλά και η ακαδημαϊκή αναδιάρθρωση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος με τον Πρίτανη του Ιδρύματος Ανδρέα Φλόρο στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Κέρκυρα. Από το πρωί λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Ιωνίου Πανεπιστημίου συνολικά αλλά και γενικά των πανεπιστημίων της χώρας. Σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια σφαιρική εικόνα για το τι είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ποια είναι τα δυνατά του σημεία, ποια είναι τα σημεία που χρήζουν προσοχής, ποια είναι τα σημεία εκείνα όπου το Πανεπιστήμιο χρειάζεται την στήριξη του Υπουργείου για να μπορέσει να λειτουργήσει ως ένα υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκό ίδρυμα. Όπως τόνισε ο κύριος Συρίγος στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στους χώρους του Ιδρύματος, το Υπουργείο Παιδείας στηρίζει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για να συνεχίσει την πορεία του και να γίνει ακόμα πιο ισχυρό, ώστε να καταστεί πυρήνας ανάπτυξης όλων των Ιωνίων νήσων. Συζητήσαμε για το κτηριολογικό πρόβλημα και είδαμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για να μπορέσει να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι ένα πανεπιστήμιο σε κάθε περιφέρεια που είναι μπορεί να είναι μοχλός σοβαρής αναπτύξεως. Είναι γεγονός ότι τα Ιόνια νησιά και κυρίως η Κέρκυρα βασίζονται στον τουρισμό, αλλά το Πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα να προσφέρει μια άλλη κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο συζητήσαμε το θέμα της ενισχύσεως των Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Ινστιτούτων, Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων, και πώς μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο νομικό, ούτως ώστε να επιτρέψει σε αυτά τα κέντρα να ανθίσουν, να πετάξουν με τα δικά τους φτερά. Ήδη το Πανεπιστήμιο έχει μεγάλη εξωστρέφεια, θέλουμε να την τονώσουμε ακόμη περισσότερο.
συζητήσαμε και για το θέμα με το πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας και του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τα οποία θα συνεχίσουμε να τα συζητάμε τις επόμενες μέρες. Το κλίμα ήταν εξαιρετικό και πραγματικά ευχαριστώ τις Βρετανικές Αρχές για όλα. Ο κύριος Συρίγος νωρίτερα είχε επαφές με τον βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας κύριο Στέφανο Γκίκα και τη δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων Μερόπη Ιδρέου για θέματα που αφορούν τις προοπτικές εξέλιξεις του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Φαντάζομαι θα έχουμε δυνατότητα ενημέρωσης από τον Μπρίτανη, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Φλόρο, τι θα γίνει με την υπόθεση της φοιτητικής στέγης. Μεγάλο θέμα, εκρηκτικό θέμα. Τα παιδιά Κυριάκου φτάνουν μέχρι του Τζάβρου. Αν πάρουμε αυτό το δρόμο, ακόμα μακρύτερα. Ή γιατί είναι και αυτό το Airbnb αναζητούν που ήρθε κατάλημα. Εκτός των άλλων, να διώχνει αντί να φέρνει και φοιτητές. Γιατί μην ξεχνάμε αυτούς που έρχονται. Όχι βεβαίως. Το θέμα είναι η πρόνοιά σου να έχεις. Ναι, αλλά σε λίγο καιρό θα μείνουμε χωρίς φοιτητές. Ωραία. Λοιπόν, από τη μία η βάση, από την άλλη το Airbnb, σε λίγο θα ψάχνουμε για φοιτητές στο νησί. Η κυρία Κατερίνα Μοθωνέου είναι μαζί μας. Είναι η χωρική αντιπεριφερειάρχης της Ζακύνθου και είναι μαζί μας για να πούμε πολλά που έχουν να κάνουν με την περιφερειακή πραγματικότητα. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ασμένοντας ήρθατε, διότι πριν από λίγο τελείωσε η εκδήλωση με τον Υφυπουργό Γεωργίες για την κοινή αγροτική πολιτική. Σημασία έχει βέβαια να μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία είναι στην επικαιρότητα λίγο πολύ και τα οποία είναι μεγάλα θέματα. Αλλά καθώς έρχεστε από μια σύσκεψη που είχε να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, για μας εδώ στα Επτάνησα η υπόθεση του Ελαιώνα είναι στοιχείο ζωής και τα νησιά μας και από το λάδι και από το κρασί, εσείς από τη Σταφίδα περισσότερο στη Ζάκυνθο, είχαν δημιουργήσει πλούτο, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Και εμείς έχουμε συνηθίσει στα Επτάνησα να λέμε, κυρία Μοθωνέου, ο πολιτισμός της Ελιάς. Εσείς στη Ζάκυνθο λέτε και λίγο ο πολιτισμός της Σταφίδας. Αλλά τι ειδικότερα μας αφορά και βγαίνει σαν είδηση από αυτά που ακούσατε και από αυτά τα οποία πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε να δείτε, βγήκε σήμερα από την επίσκεψη του Υφυπουργού εδώ ότι υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα, πλούσιο με οικονομικό πρόγραμμα από το Υπουργείο που θα βοηθήσει τους νέους ανθρώπους, τους νέους αγρότες, αλλά πραγματικά. Όχι να γίνω νέος αγρότης για να πάρω την επιδότηση και μετά να χαθώ. Όποιος μπορεί να αποδείξει ότι θέλει πραγματικά να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα, σε αυτούς απάνω θα σκύψουν το Υπουργείο και θα υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να είναι το επάγγελμα αυτό να μπορέσει να είναι και βιοπαιρευστικό. Με και γνώση το δεύτερο... των ειδικότερων ειδικών. Ναι, γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν εκδηλωνόταν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Εκάθισε επειδή απαιτούσε διαχείριση κλήρου, όχι μόνο ιδιοκτησία. Ακούστε, αυτό είναι σημαντική λεπτομέρεια, ναι, ειδικά για το στάτους που επικρατεί στα Ιόνια. Τα οποία όμως δεν υπήρχαν. Δηλαδή στα Ιόνια νησιά και ειδικότερα στην Κέρκυρα έχουμε κατακαιρματισμένο αγροτικό κλήρο. Δεν έβγαινε δηλαδή το μέγεθος του αγροτικού τεμαχίου για να μπει στη διαδικασία του νέου αγρότη. Δυστυχώς θα το έχει και τώρα. Θα το έχει και τώρα και τώρα θα έχει και εκπαίδευση. Έγιναν αντιληπτά και έγινε και ζητάει το Υπουργείο πλέον και αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται και απ' έξω βέβαια. Τις ομάδες, να δημιουργηθούν ομάδες 5-6 άτομα, ούτως ώστε να μπορέσουν. Είναι κακό αυτό. Όχι, είναι πολύ καλό. Α, βέβαια, με δεδομένο ότι εμείς έχουμε ένα κακό παρελθόν. Όπου υπήρχε η ομάδα, υπήρχε ο αρχηγός και ο αρχηγός έτρωγε τα λεφτά. Η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό βιώσαμε όλα αυτά που βιώσαμε. Γι' αυτό βιώσαμε τους συνεταιρισμούς που χάθηκαν, έτσι. Και γι' αυτό έχουμε, δεν είναι δυνατόν σήμερα να έχουμε συνεταιρισμό που τα τελευταία 35 χρόνια να έχει τον ίδιο πρόεδρο. Δεν γίνεται. Κάτι πάει στραβά. Θα πήρε και σύνταξη δηλαδή. Έτσι δεν είναι. Από τον συνεταιρισμό. Έτσι. Και νιώσατε ότι αυτές οι ειδικότερες λεπτομέρειες στη δική μας περιοχή είναι αντιληπτές στο Υπουργείο? Θεωρώ ναι. Γνωρίζει τα προβλήματα. Πιστεύει όμως. Γνωρίζει τα προβλήματα. Γνωρίζει τα προβλήματα, γνωρίζει την έκταση των Επτανήσων. Τα γνωρίζει. Ή στα κέντρα λήψη των αποφάσεων. Πιστεύουν ότι είμαστε μουσικοί, μπάντες, άγιοι και τουρισμός. Θεωρούν ότι έχουμε και ένα κομμάτι παραγωγικό στον πρωτογενή τομέα. Και ευχόμαστε και στο δευτερογενή στη μεταποίηση, γιατί όχι. Η Κέρκυρα πάει να το ξανακερδίσει, γιατί θεωρώ ότι το έχει χάσει. Και γιατί το έχει χάσει, γιατί το 95% του εισοδήματός είναι από τον τουρισμό. Ακριβώς. Άρα όμως έχει και τα τελευταία χρόνια
που τα έχει επενδύσει όλα στον τουρισμό, ακριβώς, μειώνεται το κατακεφαλή εισόδημα. Εισόδημα. Ενώ η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος είναι πιο πάνω από εμάς. Και να σας πω και κάτι, γιατί να μην ενώσει η Κέρκυρα τον τουρισμό μαζί με την πρωτογενή τομέα, με τον αγροτουρισμό, με αυτό που πρέπει να γίνει, ώστε αυτά δύο να παντρευτούν. Πείτε και να στον Υπουργό και τον Υφυπουργό, ειδικά για την Κέρκυρα, ενδεχομένως να ξέρετε κάτι παραπάνω για τα μέρη σας, ότι υπάρχουν στα σκονισμένα συρτάρια τους μελέτες για την αναδιάρθρωση του κερκυραϊκού ελαιώνα, οι οποίες ποτέ δεν χρηματοδοτήθηκαν. Ναι. Ξέρετε ότι ο μέσος ελαιοπαραγωγός τώρα είναι μεγάλης ηλικίας. Τα παιδιά ούτε ξέρουν που είναι οι ελαιώνες. Ακριβώς, ακολούθησαν κάτι άλλο. Θα ήθελαν βεβαίως να μαζέψουν το λάδι τους, αλλά όχι πες ελιά μου να σε μαζέψω λοιπόν, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο. Βλέπω, επειδή είχα την τύχη να επισκέπτομαι τη Σγκέρκυρα από πάρα πολύ μικρή, από 3 ετών, και συγκεκριμένα το χωριό του Άι Μαθιά, και έχω δει πώς μαζεύανε τις ελιές, βλέπω ότι κάτι αλλάζει στο μάζεμα της ελιάς στην Κέρκυρα. Καλά, μα ο Άι Μαθιάς είναι κεφαλοχώρο. Έτσι, έτσι, σε ακριβώς, βλέπω ότι κάτι αλλάζει. Έχει και παιδινές εκτάσεις. Η Βόρεια Κέρκυρα έχει. Δηλαδή βλέπω μία άλλη καλλιέργεια. Δεν βλέπω. Ξέρετε, ποικίλει. Περιοχή με βάση τη γεωφυσική διαμορφή. Προφανώς η κρίση θα οδηγήσει και στη Μάνα Γη. Αλλά ξέρετε, χρειάζεται νέα μέσα πλέον. Δεν είναι παραδοσιακό αυτό. Πάμε αγρότης να μιλήσουμε λοιπόν με την κυρία Μοθωνέου για αυτό το οποίο κουβεντιάσουμε μέρες τώρα και το οποίο θέλουμε να. Το κουβεντιάσαμε και τηλεφωνικά. Αλλά νομίζω με την άνεση χρόνου εδώ στο στούντιο θα μπορέσουμε να καταλάβουμε περισσότερα. Αυτή η ιστορία των απορριμμάτων στα Ιόνια νησιά είναι μια πονεμένη ιστορία. Και καλείστε και εσείς ως δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης να συμβάλλετε στο να απεμπλακούμε είτε από ανικανότητες, είτε από αδυναμίες, είτε από ολιγορίες, είτε από κακές χρονίζουσες καταστάσεις. Τι κάνουμε το ιστορικό, υπάρχουν διάφορες. Είναι μελαγχολικό εξάλλου. Σε πολλούς κτλ. Λίγο πολύ είμαστε όμως, όλοι στον ίδιο παρανομαστή. Έχουμε μια κατάσταση η οποία πρέπει να εξελιχθεί, δηλαδή να γίνει το εργοστάσιο στο νησί σας, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, και στην Κέρκυρα και στη Λευκάδα και στα 4 νησιά να έχουμε εργοστάσια και να έχουμε και οργανωμένη διαδικασία χωρίς περιβαλλοντικό καταστρεπτικό αποτύπωμα. Γιατί το μόνο που μάθαμε είναι να θάβουμε τα σκουπίδια στη γη μας. Και μάλιστα χωρίς να τα διαχειριζόμαστε σωστά. Κυρία Μοθωνέου, να σας ακούσουμε. Καταρχήν να πούμε ότι δεν ξεκίνησε τίποτα σήμερα. Όλα έρχονται από το παρελθόν. Από κακή διαχείριση στα σκουπίδια και στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά. Θυμάστε το παρελθόν της Κέρκυρας, το οποίο ήταν πολύ έντονο. Θυμάστε τι γινόταν τα χρόνια που ήταν βουνά τα σκουπίδια, που δεν υπήρχε τίποτα. Τι έγινε λοιπόν. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αποφάσισε ότι θα πρέπει ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης να ασχοληθεί σοβαρά με τον τρόπο που λέγεται σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Άφησε στους Δήμους την αποκομιδή και πήρε τη διαχείριση και τον έδωσε στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με δεδομένο ότι αυτός έπρεπε να συνεργαστεί και με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Προχωρήσαμε λοιπόν τη διαδικασία. Καλά, εσείς δεν μπήκατε αμέσως στο πεδίο με καλές προθέσεις συνεργασίας. Διότι αν είχατε καλές προθέσεις. Από την αρχή το Δήμαρχο Λευκάδας θα τον είχατε από την πρώτη στιγμή μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για παράδειγμα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο λύθηκε και εμείς μόλις λύθηκε και είχαμε τις σωστές απαντήσεις από το Υπουργείο, προχώρησε ναι, αλλά δεν έδειξε ένα μήνυμα μη ειλικρινούς διάθεση συνεργασία. Εντάξει, μπορεί να μην τον παραδέχεστε. Δεν το παραδέχομαι, γιατί δεν ήταν έτσι με την είμαστε παρατηρητές και ουδέτεροι ως ένα σημείο. Σας είδαμε που μπήκατε με φόρα και στείλατε το μήνυμα ότι τα ξέρετε όλα, θα τα κάνετε καλύτερα και παραμενήσατε τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης που έτσι κι αλλιώς έχει διαχρονικές ευθύνες, αλλά έχει φάει και τα σκουπίδια στη μάπα. Κοιτάξτε, δεν παρομίσαμε κανένα το πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά βεβαίως. Κοιτάξτε, να δείτε. Ήταν κυβερνητική απόφαση και ήμασταν υποχρεωμένοι να μπούμε μπροστά, να ξηκώσουμε το βάρος για να λυθεί το πρόβλημα. Για να μην δούμε πάλι τα σκουπίδια της Κέρκυρας στους δρόμους, με τα προβλήματα που υπήρχαν και τα γνωρίζετε και πάρα προσέξτε, πολύ. Δεν βλέπουμε να μην βλέπουμε τα σκουπίδια στους δρόμους, αλλά τα βλέπουμε να είναι ανεξέλεγκτα στους χιτά, που δεν είναι ούτε καν χιτή, και να θάβονται. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Θα τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και όπως είναι. Ναι, τα παραλάβαμε. Εγώ είπα, θα πούμε την αλήθεια και ότι έχουμε, ότι δεν υπάρχει τίποτα από κάτω από το χαλί. Πρέπει να τα σηκώσουμε όλα για να μπορέσουμε να τα λύσουμε. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι πολύ σύντομα δεν θα τα φάβετε? Αν όταν αυτή τη στιγμή ανοίγουμε την πόρτα του Τεμπλονίου και έχουμε 80.000 κυβικά σκουπίδια χίδι εκτός κυτάρου, τι πρέπει να κάνουμε? Δεν πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να λύσουμε το θέμα? Να πείτε στον κερκυραϊκό λαό ότι αυτά τα σκουπίδια είναι της προηγούμενης διετίας. Με τη νέα διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων. Δεν είναι σκουπίδια του 20ου αιώνα. Όχι, 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 υπάρχει όμως. Δηλαδή 2 χρόνια τώρα
δεν γινόταν σωστή διαχείριση, ακολούθησαν δυστυχώς την πεπατημένη των προηγουμένων. Όχι από τον περιφερειακό Φόσδα, ανέλαβε τα σχολεία στην Κέρκυρα από την 1η Οκτωβρίου του 2021. Είναι καθαρά τα πράγματα και υπάρξει, πρέπει να υπάρξει συνεργασία για το θέμα αυτό. Ωραία, να λυθεί. Τρέξαμε στο Υπουργείο, δώστε μου... Το έχουμε πει αυτό, οι ευθύνες τώρα... Όχι, δεν είναι θέμα ευθύνων, και... είναι θέμα να τελειώσει το θέμα. Εδώ έχει σημασία να μας πείτε ένα βασικό πράγμα, αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος. Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Κέρκυρα. Έχουμε δρομολογήσει τα πάντα. Πού πάμε πρώτα πάει στη ιστορία. Πάμε λοιπόν πάμε πρώτα στη Ζάκυνθο, να ξεκινήσουμε με από τον νότο για να ανέβουμε. Ναι, ναι, ναι. Εκεί λοιπόν ξέρετε ότι τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά. Υπήρχε ένας λίβας ο οποίος ήταν σε μια κακή κατάσταση. Δεν υπήρχε καμιά μελέτη πυρασφάλειας. Δεν γινόταν ο τίποτα. Ο λίβας είναι το αντίστοιχο τεμπλόνι. Το λέω ακριβώς. Είναι το αντίστοιχο τεμπλόνι. Εκεί λοιπόν παραλάβαμε περίπου τις 55.000 τόνους δεματοποιημένο σκουπίδι. Μηχανήματα τα οποία δεν λειτουργούσαν. Δεματοποιητής που συνέχεια χάλαγε, σταμάταγε, δεν δεματοποιόταν. Και εκεί υπήρχε μια πολύ κακή κατάσταση. Κάτι αντίστοιχο του τεμπλονίου. Και εκεί παραλάβαμε χίδιν σκουπίδια, καταφέραμε, το φτιάξαμε, λειτουργεί σωστά και κανονικά, καταφέραμε χρησιμοποιώντας τον Ιαννό να βγάλουμε τη χρηματοδότηση ύψους 1.750.000 ευρώ με όλα τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει, είναι τώρα στην ΑΕΠ για να τελειώσει το θέμα αυτό, προκειμένου να μπορέσει να μεταφερθούν τα σκουπίδια εκτός Ζακύνθου. Θα σας πω ότι τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Είναι η πρακτική της Κέρκυρας. Ακριβώς. Τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Το κόστος στην πλάτη. Όχι. Ποιος πληρώνει? Ακούστε. Το κράτος έχει πληρώνει. Βεβαίως. Γιατί εδώ στην Κέρκυρα παίρνουμε εμείς. Μπράβο που κερδίσατε χρηματοδότηση έκτακτα και το κράτος. Λοιπόν, γιατί την Κέρκυρα δεν είναι χρηματοδότηση. Το ίδιο λοιπόν θα επιχειρήσουμε και για την Κέρκυρα. Όπως χρηματοδότησε για τη Λευκύμη, 8.000 κυβικά σκουπίδια έχουμε στη Λευκύμη και το γνωρίζετε πολύ καλά. Και χρηματοδότησε το Υπουργείο Εσωτερικών για να μεταφερθούν τα σκουπίδια. Έχουμε και δύο χρόνια υποσχέσεις από την κυβέρνηση και τους υπουργούς ότι θα τα πάρουν. Δεν είναι κάτι εύκολο. Και ακόμα δεν μεταφέρονται. Αυτό ακούστε λίγο. Το να μεταφέρει τα σκουπίδια δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη, δίνει εντολή και μεταφέρω σκουπίδια. Πρέπει να τρέξει, να βγάζει τη χρηματοδότηση. Έχετε καταλάβει ότι πρακτικά θα τελειώσει η τετραετία σας και δεν θα έχετε προχωρήσει. Όχι, δεν θα υπάρχει. Θα έχετε κι εσείς ακόμα σύμμυκτο σκουπίδι σε βουνά. Ακούστε, δεν θα προλάβετε θα να δείτε εργοστάσιο με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν. Πιστεύω. Εγώ σας το εύχομαι, γιατί είναι καλό για τον τόπο. Πιστεύω λοιπόν ότι εμείς παλεύουμε για το καλό του τόπου και αυτή τη στιγμή είμαστε στη θέση να σας πω ότι έχουμε κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που χρειάζονται και στο αμέσως επόμενο διάστημα, μην μου πείτε πότε θα είναι, αν θα είναι αύριο, θα είναι τον επόμενο μήνα. Θα αρχίσουν να μεταφέρουν τα σκουπίδια της Λευκύμης και θα υπάρξει, έχουμε πάει στο Υπουργείο, πήραμε αδειοδότηση για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα 80.000 κυβικά σκουπίδια, χίδιν ζωντανό σκουπίδι που κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες. Όχι ζωντανό, σάπιο. Με ποιο τρόπο, πείτε και τον τρόπο που θα το διαχειριστείτε κι εσείς. Η διαχείριση είναι συγκεκριμένη στην κερκυραϊκή γη. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Ακούστε λίγο. Τα σκουπίδια είναι δικά μας. Γιατί να φτάσουμε στου 80.000 τόνους και δύο χρόνια να μην κάναμε καλύτερη διαχείριση από τους προηγούμενους. Δεν φέραμε, κύριε Κυριακό, από κάπου αλλού σκουπίδια. Τα σκουπίδια είναι δικά μας και πρέπει να διαχειριστούμε. Είσαστε ικανοποιημένοι που αντί να θάψετε 20 με 30.000 τόνους που μας έλεγαν οι προηγούμενοι διαχειριστές, θα θάψετε 80. Εννοείται όχι. Εγώ είμαι απογοητευμένος. Γιατί δύο χρόνια σημαίνει ότι δεν έγινε τίποτα στην καλύτερη διαχείριση. Σωστό. Και ούτε στην ανακύκλωση. Ναι, αλλά δεν μπορεί να το απαντήσει. Αλλά δεν είναι μα πρέπει να τεθεί ο ζήτημα όμως. Κάτι δικό μας αυτό. Ακούστε. Η κυρία Μοφονέου και η κυρία Κράτσα. Κύριε Μάνεση, δεν είναι πρώτη φορά που παθενογέννηση. Υπάρχει προηγούμενη ιστορία σε αυτό το θέμα. Και διαδοχή θα παρουσιαστεί ακριβώς το τι παραλαμβάνουμε. Να πάμε στο διάλειμμα και να συνεχίσουμε με το σημείο. Το τι παραλάβατε. Να μας αποκαλύψετε. Πτυχές, όψεις, εικόνες. Πάμε στο διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι πάντα μαζί σας η ενημερωτική εκπομπή. Υπάρχει θέμα. Κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πρέπει να σας πω ότι εξελίσσονταν και κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Η κυρία Κατερίνα Μοθωνέου είναι η χωρική αντιπεριφερειάρχης της Ζακύνθου. Είναι μαζί μας. Γιατί αύριο έχει συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαβαθμιδικού, περιφερειακού δηλαδή, Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Και πλέον το μεγάλο θέμα των απορριμμάτων είναι το θεμελιωδέστερο όλων για όποιον αντιλαμβάνεται την έννοια της αειφορίας στη ζωή, στην οργάνωση, στην πραγματικότητα και τα υπόλοιπα στα νησιά μας. Λέγατε πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα για αυτά τα οποία θα πείτε αύριο στη συνεδρίαση του Διαβαθμιδικού Φόσδα. Σας ρωτήσαμε για αυτό το ζωντανό σκουπίδι που βρήκατε, σάπιο. Μακάρι να ήταν ζωντανό, γιατί αν ήταν ζωντανό μπορεί και να το διαχειριστούμε. Μεταφοράς.
80.000 τόνοι. 80.000 κυβικά. Κυβικά για να είμαστε ακριβείς. Εκτός κυτάρου. Εκτός κυτάρου. Δηλαδή σε τόνους πόσο πρέπει. Είναι λιγότερο. Είναι λιγότερο. Ναι, αλλά δεν ξέρω ακριβώς την αναλογία. Είναι λιγότερο. Όμως για ένα τεράστιο, το σημαντικό όμως είναι ότι εκτός κυτάρου. Δηλαδή είναι, δεν υπάρχει μεμβράνη, είναι εκτός κυτάρου. Είναι στο χώμα. Είναι σαν να τα έχουμε βάλει στην πλατεία των ιστών. Αντιλαμβάνεστε την έννοια του περιβαλλοντικού αποτύπου. Που ήταν εγκατεστημένο ο συγχωρεμένο ο δεματοποιητή. Ακριβώς. Και έχουν σκεπαστεί και τα μηχανήματα. Έχουν θαυτεί και ο δεματοποιητή. Και τα ανυψωτικά. Συγχωρεμένο. Ναι. Προσπαθούμε να το εξεθάψουμε. Προσπαθούμε να το βρούμε, να το εξεθάψουμε για να το ξαναφτιάξουμε. Ναι, δυστυχώς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που σας λέω. Τι είναι ότι να το ξαναφτιάξετε, αφού έκλεισε η σύμβαση. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα μηχάνημα. Θα είναι πάλι χρήσιμο αναγκαστικά. Ακριβώς. Για να παράγει τουλάχιστον ένα δέμα. Ακριβώς. Μπορεί κάτι να κάπου να χρησιμοποιηθεί. Είναι δικό μας αυτό, εννοώ περισσότερο στοιχείο. Βεβαίως. Είναι του Φόσδα. Είναι του Φόσδα. Και θαύτηκε, ναι. Κάποια βαριά σήματα θαύτηκαν. Και μηχάνημα το οποίο επεσπρόκειται τα σκουπίδια, το οποίο και αυτό προσπαθούμε να βγάλουμε και να χρησιμοποιήσουμε. Άρα, και έρχεται ο Στρέκας λοιπόν με μια βαριά υπογραφή και λέει να... θαύτε το στο πλαίσιο της... Κοιτάξτε, είναι στο πλαίσιο της αποκατάστασης, δεν θα γίνει έτσι απλά θαύτε το, θα γίνει μια διαδικασία καταρχήν εκεί που μα θα πάμε. Ξέραμε ότι θα θάψουμε, είναι... κυρία Μοθωνέου, και στο τεμπλόνι ακόμα σάπιο σκουπίδι, αλλά όχι να πάμε σε τέτοια ποσότητα. Κοιτάξτε, γιατί όμως θα πάμε να τα μικραίνουμε το κακό δηλαδή. Δεν θα ανοίξουμε λούμπες και θα τα θάψουμε, θα τα στεγανοποιήσουμε και θα τα βάλουμε σωστά. Και θα τα καλύψουμε με χώμα και με τους περιβαλλοντικούς όρους που πρέπει να γίνουν σήμερα. Λεφτά υπάρχουν. Έτσι. Δείτε το έτσι. Είναι όπως θέμα, το έχετε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν μπορούμε, δυστυχώς, δεν υπάρχουν λεφτά για να επιβαρυνθούν, όπως είπατε πριν, οι δημότες του Δήμου Κερκυραίων και του κέντρου και της περιφέρειας, ώστε να μεταφερθούν τα σκουπίδια και αυτά εκτός Κερκυραίας. Μα οι μόνοι που επιβαρυνόμαστε είμαστε εμείς οι δημότες. Είναι δικά μας τα σκουπίδια. Σας το ξαναλέω. Αναμφίβομαι. Εμείς ναι. θα τα διαχειριστούμε. Αλλά εμείς δεν ζητήσαμε να μεταφέρονται στη Λοζάνη, ας πούμε, σωστά. Ή στην Κοζάνη. Ωραία. Δεν πάρει. Λοιπόν, το έφερα ως αναγκαίο κακό. Κυριάκο, επειδή ο χρόνος είναι αντίπαλος και πρέπει όμως, πρέπει λίγο να μου δώσετε τη δυνατότητα να πω ότι είναι η πρώτη κυβέρνηση που έδωσε τη δυνατότητα μεταφοράς σκουπιδιών. Σωστά. Έχετε δίκιο. Έτσι. Είναι ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση το αντιμετωπίζει. Και εσείς το βλέπετε ως θετικό αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, όταν δεν μπορείς να τα μεταφράψεις όλα, είναι θετικό να τα μεταφέρεις. Ότι έδωσε τη δυνατότητα μεταφοράς για μια προσωρινή λύση. Και έχει εμπεδώσει τώρα μια νοοτροπία χαλαρά. Ακριβώς. Ναι, νομίζω αυτό... ότι αυτό είναι εφησυχασμός και αδιαφορία. Είναι θέμα δήμου, έτσι είναι μεταφράζεται η ποσότητα που είναι αδιαχείριστη πάνω στο τεμπλόνι τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε και κύριοι. Η κυβέρνηση για την εμπέδωση μια τέτοια νοοτροπία. Δεν χρειάζεται μόνο αυτό το μέτρο. Συγγνώμη, η κυβέρνηση θα κάνει διαλογή. Πρώτα απ' όλα φταίει η αυτοδιοίκηση. Η κυβέρνηση θα κάνει διαλογή στην πηγή. Φταίει η κυβέρνηση γι' αυτό. Η κυβέρνηση έρχεται και ένα μεγάλο αίτημα, τη μεταφορά για την αυτοδιοίκηση. Αίτημα ανικανότητας είναι αυτό, να το λέμε. Συμφωνώ. Αλλά παρόλα αυτά ικανοποιεί ένα αίτημα ανικανότητας. Κοιτάξτε, ένα αίτημα. Αναγκαιότητα. Ποια μεταφορά του ενός τρίτου των σκουπιδιών μας. Να είσαι ακριβής. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ρωτάμε τώρα την καλεσμένη μας για αυτό το πράγμα. Φταίει η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση. Πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, τώρα είναι μπλε. Η παρούσα κυβέρνηση αλλάζει το σχεδιασμό και καθυστερεί το εργοστάσιο. Εκεί ευθύνεται. Όχι. Λάθος, δεν το δέχομαι αυτό. Η παρούσα κυβέρνηση είναι παρούσα και προσπαθεί να λύσει το θέμα και να μην αφήσει τα σκουπίδια. Γιατί δεν άφησε την Ιδραίου να δημοπρατήσει το εργοστάσιο. Αυτό ήταν, δεν ήταν λάθος κυβέρνησης, ήταν λάθος του Δήμου. Το εργοστάσιο στη Ζάκυνθο δημοπρατήθηκε από το Δήμο. Ακούστε λίγο. Πάτε σε μια άλλη συζήτηση, είναι άλλες οι ευθύνες εκεί. Θα έπρεπε να έχει προχωρήσει. Η δήμαρχος τη δημοπράτηση του εργοστασίου και να μην την έχει σταματήσει. Μα και εσείς δεν προχωράτε όμως. Έχετε τα ίδια προβλήματα που κατηγορούσατε την Ιδραίου ότι αντιμετώπισε. Είναι ένα έργο 30 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε σε μια διαδικασία που οι μεγάλες εταιρείες ήταν δεδομένο ότι θα συμμετέχουν στο έντρο της Κέρκυρας και αυτά γίνονται σε όλα τα μεγάλα έργα. Και στην Αθήνα που θα γίνουν οι διαδικασίες αυτές θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Στη Ζάκυνθο ήταν λιγότερα διότι εκεί είχαμε έναν μόνο ο οποίος συμμετείχε στη διαδικασία. Άρα οι ενστάσεις δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και σε ένα τέτοιο έργο που το έργο της Κέρκυρας είναι πάρα πολύ υψηλό κόστος. Όμως θα πρέπει, με συγχωρείτε να το πω μία φορά και πάλι, ότι θα πρέπει να δεχτείτε ότι η κυβέρνηση έσκυψε στο θέμα του σκουπιδιών της Κέρκυρας και έδωσε τη δυνατότητα μεταφοράς. Κάτι που δεν είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Όταν η Κέρκυρα είχε τόνους σκουπίδια και έρχονταν εδώ οι υπουργοί και έλεγαν, μισό λεπτό με διακόψτε, ότι θα μεταφέρουν σκουπίδια. Τα δέματα τη Λευκύμη τα έχει μεταφέρει η κυβέρνηση ακόμα. Θα τα μεταφέρει. Ε? Θα έβγαλε δύο χρόνια υποσχέσεις. 900... Όχι, όχι. Δέματα ακούστε, έχουν φύγει από το τεμπλόνι. Αφού η κυβέρνηση τα δίνει όλα για την Κέρκυρα και κόπτεται για το περιβάλλον τη, α τα δώσει όλα. Α τα κάνει όλα, να τη πούμε και μπράβο. Με ακούστε λοιπόν. 900.000 ευρώ έδωσε η κυβέρνηση για τη μεταφορά των σκουπιδιών τη Λευκύμη και στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα η μεταφορά αυτή θα ξεκινήσει χωρίς να πληρώσει ούτε ένα ευρώ ο Κερκυραίος πολίτης.
Βουλής. Και το ίδιο έκανε και στη Ζάκυθο. Και στη Ζάκυθο, κύριε Μάνουτσι, μας ταλαιπωρούσαν τα προηγούμενα 5 χρόνια και λέγανε: έρχεται η απόφαση, δέχονται τα σκουπίδια σας στην Τριανταφυλιά και δεν είχε γίνει τίποτα. Ο λαός του Νότου θα πληρώσει χρόνο... το ΣΜΑ της Κεντρικής Κέρκυρας ή θα πληρώνει ο λαός της Κεντρικής Κέρκυρας για τους Νότιους. Σε αυτό φταίει και ο λαός του Νότου, ναι. Της Νότιας Κέρκυρας. Τι έκανε η Περιφερειακή Αρχή, ο φορέας, για να πιέσουν τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει αυτή την ιστορία? Ακούστε, ήταν βασική τους υποχρέωση. Ακούστε. Υπήρχε δέσμευση και του Νότου και του Βορρά ότι όσον αφορά τον Νότο, γιατί ήμουν μπροστά στη συζήτηση και γι' αυτό ξέρετε πάντα ότι απαντάω αληθινά και ειλικρινά και προσπαθώ να βοηθήσω. Ο Νότος είπε ότι με το που θα μεταφερθούν τα σκουπίδια, εγώ θα φτιάξω ΣΜΑ. Και το ίδιο είπε και ο Βορράς. Ο Βορράς δεν έχει πρόβλημα μεταφοράς. Μεταφέρει, δεν έχει κάτι αντίστοιχο της Λευκύμης. Από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, πρέπει να το διαχειριστούν οι τρεις δήμαρχοι μεταξύ τους για να δουν αν θα γεμίσουν την Κέρκυρα με ΣΜΑ. Αν θέλετε την άποψή μου. Να κοιταχτούν έτσι, στα μάτια ακριβώς, και να το λύσουν και με έναν τρόπο. Να σας πω και κάτι. Ίσως η διάσπαση και οι τρεις δήμοι έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Και αυτό το βλέπουμε και στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά. Θα μου επιτρέψετε να σας το πω αυτό. Ευτυχώς εμείς στη Ζάκυθο που δεν διασπαστήκαμε. Επειδή ο χρόνος είναι πανδαμάτου. Τις ευθύνες θα τις δούμε και όλο το επόμενο διάστημα θα κρίνουμε και αυτά τα οποία είπατε. Πάμε να δούμε τώρα το διατάφτα. Το εργοστάσιο της Κέρκυρας ανοίγεται τις προσφορές, το έχετε μεταθέσει χρονικά. Το έχουμε πάει στο Γενάρη του 2022. Ωραία. Τι γίνεται με τη Ζάκυνθο, η Ζάκυνθο έχει ανάδοχο. Η Ζάκυνθο έχει ανάδοχο, έχει ξεκινήσει η διαδικασία, έχει μπει εργολάβος. Τι γίνεται με την Κεφαλονιά. Ναι, ανοίξατε όμως μέτωπα με το ελεγκτικό συνέδριο εκεί πέρα. Είναι έχετε πάρει φόρα ως ΑΕ και νομίζετε ότι πρέπει να λειτουργείτε χωρίς να την λογοδοτείτε. Όχι, κάνετε απόλυτο μεγάλο λάθος. Μα παρενέβη και σας μπλόκαρε το ελεγκτικό συνέδριο, όχι εγώ. Ακούστε. Η ανώνυμη εταιρεία δεν είναι ότι μπορεί να λειτουργεί όπως θέλει, γιατί λειτουργούμε κατά κάποιο τρόπο λειτουργούμε και στην περιφέρεια. Όμως υπάρχει διαδικασία, το άρθρο 32, που δίνει ο νομοθέτης τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει και για να πας γρήγορα. Εμείς καταθέσαμε τα έγγραφα, ζήτησε πρόσθετα στοιχεία το ελεγκτικό, τα καταθέσαμε και περιμένουμε να εκδικαστεί η απόφαση. Ναι, μιλάτε σοβαρά σε αυτή τη χώρα για λόγους ανάγκης, γίνεται απευθείας ανάθεση 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Σας είπα και την προηγούμενη φορά που με το ξέρω ότι γίνεται τέτοιο μπορώ πράγμα. Μπορώ να σας φέρω, έκανα κακά που δεν το έφερα απόψε, θα σας το φέρω γιατί σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Περιορισμένο αριθμό εταιριών, αλλά ανταγωνισμός. Ακούστε. Έπτωση. Τεχνικό, η εταιρεία η οποία επιλέξαμε υπήρχε πλήρως ενημερωμένο τεχνικό δελτίο που ήταν σφιχτό όσον αφορά τη μεταφορά. Δηλαδή, τι εννοώ, η μεταφορά για να μπει στο αυτοκίνητο, η Νταλίκα μέσα στο καράβι, το κόστος είναι σφιχτό. Αλλά μόνο μια εταιρεία αυτό μπορεί να κάνει τη δουλειά, δεν μπορεί άλλη. Η συγκεκριμένη, σας το ξανάπα και πάλι. Είναι διαχειριστής και γνωρίζει, έχει εμπειρία. Όχι. Ακούστε με. Η συγκεκριμένη εταιρεία, θα σας το ξαναπώ και απόψε, σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Είναι η εταιρεία που έχει πάρει το εργοστάσιο κατασκευής της Ζακύνθου, διαχειρίζεται το χώρο, κάνει την ενδιάμεση λύση, διαχειρίζεται και τα σκουπίδια απέναντι. Άρα για μας ήταν η χρυσή τομή για να τρέξουμε γρήγορα. Και αυτό θα το κάνουμε και θα το πετύχουμε. Συνέδριο. Θα δείτε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε θετική έκβαση και του ελεγκτικού συνεδρίου και θα συνεχίσουμε. Πώς είστε τόσο σίγουροι, αλήθεια. Και γιατί τα χαρτιά τα οποία έκανε λάθος το ελεγκτικό συνεδρίο. Όχι. Το ελεγκτικό συνεδρίο ζήτησε πρόσθετα χαρτιά και τα έχουμε όλα και τα διευκρινίσει. Okay. Ακριβώς. Και γι' αυτό θα πει ολομέλεια. Όχι για κάποιον άλλο λόγο. Κεφαλονιά και Λευκάδα Κέρκυρα. Η Κεφαλονιά, το θέμα τη Κεφαλονιά έχουμε φτιάξει το δεύτερο πρακτικό και προχωρούμε και εκεί έχουμε ανάδοχο. Και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Δηλαδή, ο ανάδοχος πότε? Νομίζω ότι στο επόμενο μήνα θα μπει ο ανάδοχος να ξεκινήσει. Εκεί είχαμε φωτιές. Κάποτε μας λέγανε για πρότυπο διαχείρισης. Και τώρα αυτό έχει γίνει και αυτό ένα. Εγώ, κύριε Μάνεση, από την πρώτη στιγμή που πήγα στην Κεφαλονιά, είπα. Όχι, ακούστε. Η Κεφαλονιά είναι πρότυπο καθαριότητας μέσα στην πόλη. Ναι, είναι όμως χειρότερη από το τεμπλόνι στο χώρο που αναποθέτει τα σκουπίδια. Αυτό πότε έγινε πει. Αυτό, τελευταία? Όχι. Διαχρονικά και κρύβανε το πρόβλημα. Ναι. Η Κεφαλονιά είχε κάποιους ανθρώπους πριν από πολλά χρόνια, οι οποίοι διάλεξαν έναν υπέροχο χώρο να πάνε τα σκουπίδια που δεν τον έλεγε κανείς και δεν ασχολιόταν κανείς. Θα σας πω ότι. Δηλαδή, ο χώρος επιτρέψτε μου δεν να σας πω ότι. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε τις φωτογραφίες. Με κάποιους που κυβερνούσαν την Κεφαλονιά, είτε από το Δήμο, από την Περιφέρεια, πήγαμε πρώτη φορά μαζί επάνω και είδαμε το χώρο που γινόταν η διαχείριση των απορριμμάτων. Ψέμα.
Αυτή είναι μια πραγματικότητα που εικόνα που μα μετέφερε. Σήμερα... Εγώ δεν έχω προσωπική αντίληψη, έτσι, Κυριακό. Όχι, βεβαίω. Εμεί είχαμε την καταστάσει παλωστή, νομίζω. Καλή κατάσταση σε σχέση με την υπόλοιπη πραγματικότητα. Όχι, όχι. Ήταν χειρότερη από τον χώρο αναπόθεση. Ζωντανό σκουπίδι. Πήγαινε το απορριμματοφόρο μετά τι 4, άνοιγε την μπούκα του και άδειε χωρί διαχείριση. Ζωντανά. Θα βόταν μετά τι 4. Είχε μεμβράνε. Τι έκανε. Μετά τι 4. Αυτό που σα λέω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τα κάλυπτα με χώμα. Κέρκυρα λοιπόν περιμένετε. Την εκδίκαση της ένστασης του ηλέκτορα. Βεβαίως. Και να πούμε τα πράγματα αυτό... όπως είναι. Ναι, ναι, πείτε το. Δεν μπήκε στην ουσία το ΣΤΕ. Γύρισε την υπόθεση, η ΑΕΠ γύρισε την υπόθεση στο ΣΤΕ, λέγοντας ότι εσύ είσαι αρμόδιο να δώσεις την απάντηση. Άρα περιμένουμε να ανοίξει η διαδικασία, να εκδικαστεί η υπόθεση. Δεν απέρριψε κάτι. Ναι, χρόνος, το γύρισε πίσω. Χρόνος. Ο χρόνος σου στα δικαστικά δεν μπορεί να παρέμβει. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ναι, έτσι, το Γενάρη. Όμως είναι δεδομένο. Να σας πω κάτι. Θα σας το πω πάλι ότι είναι μεγάλο το έργο. Θα σας πω όμως το εξής. Εμείς έχουμε κάνει όλες αυτές τις συζητήσεις και τις επαφές που χρειάζονται οι περιφερειάρχες πρώτα απ' όλους στη συνέχεια, ούτως ώστε το έργο της Κέρκυρας να μην χαθεί στη χρηματοδότηση. Και δεν θα χαθεί. Το έργο της Κέρκυρας, αν δεν προλάβει να ολοκληρωθεί το 23, θα γυρίσει στο καινούριο μετά. Καλή μου Μοθονέα, δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Εγώ λέω θα καταφέρουμε να μην χαθεί. Πρόβλημα. Θα γίνει όχι γέφυρα. Μόνο δεν θα χαθεί. Για πόσα χρόνια θα πληρώνουμε ακόμη μεταφορά, να μας πείτε. Σε πόσα χρόνια θα δούμε εργοστάσιο περίπου σε αυτόν τον τόπο. Με το που θα ξεκινήσει. Γιατί εγώ βλέπω 4 με 5 τουλάχιστον. Όχι, δεν με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν. Μην ξεχνάτε να σου πω κάτι. Η Κέρκυρα θα μπορούσε να έχει εργοστάσιο αν είχε κάνει ένα ωραίο ΣΔΙΤ. Κάτι προηγούμενη κυβέρνηση τα πένταξε. Ναι, αλλά ο κερκυριακός λαός με τις επιλογές του αποφάσισε να μην βάλει συνέτερο στη διαχείριση των απορριμμάτων. Βεβαίως. Και μην μιλάτε για ΣΔΙΤ, γιατί και στη Ζάκυνθο δεν είναι ΣΔΙΤ. Όχι. Ούτε στην Κέρκυρα. Ούτε μπορούσε. Στην Κεφαλονιά. Η Ζάκυνθος δεν συνεπώς έχει τον για τα νησιά μας, λίγο, κύριε μας. Δεν χρειάζονται φαραώνικα εργοστάσια. Η Ζάκυνθος δεν έχει τον όγκο σκουπιδιών που είχε η Κέρκυρα. Κάντε λάθος. Ναι, και εμείς δεν έχουμε πλέντι ο λόγο για να φάγουμε σκουπίδι. Η Κέρκυρα αυτή τη στιγμή δεν θα είχε τάψει το παραμικρή σακούλα σκουπιδιού και θα είχε ένα πάρα πολύ ωραίο εργοστάσιο με ΣΔΙ και δεν θα είχε κανένα πρόβλημα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Δυστυχώς. Δεν θα φάγαμε σκουπίδι. Τι λέτε τώρα. Γιατί. Θα φάγαμε σκουπίδι και με ΣΔΙ και με τον εργοστάσιο θα φάγαμε. Το θέμα είναι η ποσότητα. Το μετά από... όχι, όχι. Εμείς θέλουμε να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων μας στα νησιά. Δεν θέλουμε να έχουμε τον ΝΑΣ για να κερδίζουν ιδιώτες. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Απόλυτα. Όμως αυτή τη στιγμή σάβετε σκουπίδια γιατί δεν έχετε εργοστάσιο. Βεβαίως. Αν είχατε κάνει ένα ΣΔΙΤ, δεν θα σάβατε σκουπίδια. Πάμε λοιπόν σε αυτό που πόσο λέτε τώρα. Πόσο θα μας κόστιζε διαχείριση, θα μας πείτε με το ΣΔΙΤ. Τώρα. Πάμε σε αυτό που λέτε τώρα. Μισό λεπτό. Πάμε λοιπόν σε αυτό που λέτε τώρα. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει, θα φτιαχτεί το εργοστάσιο. Το εργοστάσιο που θα φτιαχτεί σήμερα θα σάβει όσο το δυνατόν λιγότερα σκουπίδια γίνονται. Το εργοστάσιο της Ζακύνθου αυτή τη στιγμή έχει μελετηθεί και θάβει 44%. Έχει υπόλοιπα 44%. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Πάμε στην τροποποίηση της μελέτης για να είμαστε. Προφανώς. Στο 15%. Η Κεφαλονιά έχει μελετηθεί. Δεν υπάρχει γη για να θάβουμε σκουπίδια. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει νομοθεσία πλέον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία είναι η Ελλάδα, που να θάβει 44% σκουπίδια. Αυτό έχει γίνει ξεκάθαρο. Γι' αυτό βάζουν τα χρήματα για να μπαίνουμε σε τέτοια διαδικασία. Βάλτε και την ανακύκλωση που δεν γίνεται στα νησιά μας. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ακριβώς. Και ο καφέ ο κάδος, βλέπετε πουθενά λειτουργεί καφέ κάδος. Εμείς του Ζάκη τουλάχιστον δεν λειτουργεί ο καφέ κάδος. Όλα πουθενά, αυτά ακόμη. Πρέπει να λειτουργήσουν. Πουθενά ανακύκλωση στην πηγή. Τώρα, επειδή ο κόσμος τα μπερδεύει, αρμοδιότητες, ιδιότητες. Ο διαβαθμικός ΦΟΣΔΑ θα έχει και έχει τη διαχείριση των χώρων εναπόθεσης των απορριμμάτων. Αυτόν ο κόσμος κάτε επεφημία και ουσιαστικά τους λέει χωματερές. Σωστά. Μέχρι εκεί όμως είναι ο πρωτοβάθμιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, που σημαίνει και κρίνεται, γι' αυτό κάνω αυτή την επισήμαση, ότι η υπόθεση ανακύκλωση είναι δική του δουλειά. Βεβαίως. Όλυτα. Αν δηλαδή εσείς καλείστε να θάψετε εντός εισαγωγικών 100 τόνους, αν κάνει καλά τη δουλειά του ο Δήμος, θα καλείστε να θάψετε έναν τόνο. Σωστά. Και εσείς που τον χρηματοδοτείτε, οφείλετε να τον ελέγχετε από πλευράς περιφέρειας. Και όχι μόνο αυτό, οφείλουμε να κλείσουμε και την πόρτα όταν το υλικό δεν είναι αυτό που πρέπει. Αν θέλετε να μπούμε σε αυτή ναι, τη αλλά και τα ΚΒΑΗ να λειτουργούν σωστά. Σωστά. Γιατί ανήκουν σε ιδιώτες. Και όχι μόνο αυτό, εμείς θα μπούμε τα εργοστάσια τα οποία κατασκευάζονται και στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, αλλά και στην Κέρκυρα που θα κατασκευαστεί και στη Λευκάδα, θα έχουν και τη δυνατότητα διαλογής και εκείνα. Δηλαδή, αν έρχονται και σκουπίδια τα οποία δεν είναι διαλεγμένα, θα μπορέσει να γίνει και η διαλογή μέσα στο εργοστάσιο. Η πρόνοια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς πρέπει να ισχύσει και στην Κέρκυρα. Διότι η μελέτη αφήνει μεγάλο υπόλοιπο. Και έχουν βγει
οργανώσεις πολιτών. Θα γίνει η τροποποίηση της μελέτης, είναι υποχρεωτικό. Μπορεί να πέσει το. Το οποίο έχει δοθεί ότι θα χρηματοδοτηθεί και αυτό από το ημεπερά. Λευκάδα. Κοιτάξτε, δηλαδή, εκεί πρέπει να γίνει μια συζήτηση, διότι εκεί ξέρετε ότι είναι ένα έργο το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί, έχει γίνει το ένα το κομμάτι, το οποίο έχει γίνει από το Δήμο και είναι το άλλο το κομμάτι του εργοστασίου για να γίνει από την περιφέρεια. Υπάρχει μια συζήτηση την οποία θα ανοίξει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμαρχος είπε ότι. Το ειδικτυωσιακό κομμάτι του χώρου που θα κατασκευαστεί αυτό έχει λυθεί. Έχει, υπάρχει ένα κομμάτι της τάξης των 100 στρεμμάτων το οποίο παραχωρείται στο Δήμο και η περιφερειακή φρόντα έχει ζητήσει τα 20 στρέμματα που θα γίνει το εργοστάσιο. Δεν σας λέω ακριβώς τα νούμερα γιατί δεν τα θυμάμαι. Ποιος θα το δημοπρατήσει, ο Φόσδα. Ο Φόσδα. Ο Φόσδα. Δηλαδή δεν αφήνατε το Δήμο να το κάνει. Γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο. Την τελευταία στιγμή του κάνατε τρίπλα με το ειδικτυωσιακό. Έπρεπε να το έχει κάνει. Όχι, όχι, όχι. Κάντε λάθος. Καμία σχέση. Καμία. Καταρχήν ο Δήμαρχος σε μια τελευταία συνάντηση που είχαμε με το Υπουργείο είπε ότι ίσως να χρειαστεί να ξαναδούμε αν θα πρέπει να γίνει εργοστάσιο στη Λευκάδα. Ναι, σε εμάς είχε μιλήσει όμως τότε που τον βγάλατε εκτός Φόσδα. Όχι, όχι. Για να έχετε την ισχυρή πλειοψηφία της κυρίας Κράτσα. Όχι, όχι, κοιτάξτε. Μα γι' αυτό έγινε τώρα, ελάτε τώρα. Μεταξύ καταργαριών ειλικρίνεια. Όχι, νομίζω έχουμε τις καλύτερες σχέσεις. Παραβιάσατε ένα από τους κανόνες της ιδρυτικής διακήρυξης των Φόσδα. Ακούστε, δεν εκπροσωπήθηκε δηλαδή η περιφερειακή ενότητα Λευκάδας. Και ο λόγος ήταν προφανής. Μα δεν μπορεί να όλες οι περιφέρειες να έχουν όλες. Εδώ βάλατε άνθρωπο από τη Ζάκυνθο στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Εργοστασίου της Κέρκυρας. Δεν τον βάλαμε. Κληρώθηκε. Κληρώθηκε. Να κληρωνόταν η δήμαρχος της Κέρκυρας. Πώς να στήσουμε την κληρωτίδα. Γιατί στην Κεφαλαινιά τι κάνατε. Στην Κεφαλαινιά ποιο βάλατε. Σας παρακαλώ συμφώνησαν. Πολύ. Ποιο βάλατε Παρίσι με δήμαρχο. Μάνεση, αντί να βρίζετε σήμερα, απόψε και χτες και προχτές τους τρεις δημάρχους της Κέρκυρας. Τα λέω όλα. Ακούστε, τώρα είστε διαχειριστές. Δεν μπορώ να κυνηγάω φαντάσματα του παρελθόντος. Όχι, ποιο, τώρα το βάλετε, πριν από ένα μήνα. Εντάξει. Αρκεί να λέτε ότι είναι δυνατόν. Ο Παρίσις είναι μέλος της Επιτροπής της Κεφαλονιάς. Πάμε για την Κεφαλονιά για την Κέρκυρα. Και του είναι ο Μιχαλάτος. Πώς έγινε αυτό εκεί. Με κλήρωση φαντάζομαι. Σας το απάντησε ο Παρίσις. Δεν έγινε με κλήρωση, έγινε ένα μόντους βιβέντι. Άρα το στήσανε. Μεταξύ τους. Το στήσανε. Και κυρία γιατί δεν το στήσανε. Και θα πάω εγώ να στήσω την κλήρωση. Σας παρακαλώ. Και θα βάλετε τον Ζακυνθινό που δεν ξέρει. Σας παρακαλώ. Πού είναι η Κερκυρά. Βρε Κυριακό, να σου λάθος. Απαντήσει η Κατερίνα η Μοθωμαίου. Το θεωρείς απλό αυτό. Όχι, αλλά ο Μαχημάρης πρέπει να το απαντήσει. Ο Λέσης πρέπει να το απαντήσει. Και η κυρία Ιδρέου. Η Ιδρέου πρέπει να το απαντήσει. Το θεωρείτε φυσιολογικό αυτό. Έγινε να γίνεται. Κλήρωση. Λέει τι να κάνει, να στήσουμε την κληροτίδα. Καταλαβαίνετε που θα μα πει. Τι έγινε στην Κεφαλονιά για το ίδιο θέμα, πείτε μα. Σας είπα. Οι δύο δήμαρχοι τα βρήκαμε μεταξύ του. Θέλατε δικό σα Ζακυνθινό και στην Επιτροπή Διαγωνισμού τη Κέρκυρα. Τελεία και πάμε. Εγώ αυτό το συμπέρασμα βγάζω. Καμία σχέση. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό. Θα δηλαδή μπορούσε ο Μαχημάρη και ο Λέση δεν έχουν ευθύνε. Να σα πω κάτι. Βεβαίω. Αν τάχθηκα με την πλειοψηφία και τη γραμμή Κράτσα, έχουν ευθύνε. Όχι, κάνετε λάθο. Έπρεπε να ταχθούμε τη γραμμή τη Κέρκυρα. Και ένα εκπρόσωπο τη αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού να είναι στην Επιτροπή Διαγωνισμού και την Κέρκυρα. Και είναι στην Επιτροπή. Κύριε, δεν ξέρω, δεν μέτρησα τα κουκιά. Αλλά μου φαίνεται σχήμα οξύμορο. Συγγνώμη που αντιδρώ. Καλά κάνετε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Οι τρεις δήμαρχοι της Κέρκυρας δεν τα βρήκαν μεταξύ τους και πήγαν σε κλήρωση. Ναι. Θα μπορούσε να έχει βγει της Λευκάδας. Θα μπορούσε να βγει πέτσι και Βαρονιάς. Ναι, σημασία έχει ότι δεν εκπροσωπείται στην επίδια αγωνισμού. Θα μπορούσε να είχε ένας αυτοδιοικητικός ένας άλλος από την Κέρκυρα. Θέλατε να έχετε τα κουκιά μαζί σας και στην Επιτροπή. Κάνετε λάθος. Είστε άδικος σε αυτός και οφείλετε να το παραδεχτείτε, διότι οι τρεις Κερκυραίοι δεν τα βρήκαν. Και τι πρέπει να τους κρεωθώ εγώ τους Κερκυραίους, επειδή είστε στην πολιτική μου. Και εσείς βάλατε το Κερκυραίο να στην Κέρκυρα. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά μας. Ήταν ενδιαφέρουσα συζήτηση, δημιουργική και με ένταση. Και όταν έχει ένταση, πάντα έχει στοιχείο δημιουργικότητα. Κρίνονται πολλά πράγματα και η ουσία νομίζω βγαίνει. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Ευχαριστώ.